Ξεπεράσαμε τα 50 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού Παγκυπρίως. 3 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού ανακοίνωσαν και στα κατεχόμενα. Η Κύπρος μετρά 49 κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές, 7 στις κατεχόμενες. Στο σύνολο φτάσαμε τα 56 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 3 νέα περιστατικά αφορούν 2 άτομα που είχαν επαφή με κρούσμα που είχε επιβεβαιωθεί τις προηγούμενες ημέρες, ενώ το 3ο άτομο είχε επιστρέψει από το Βέλγιο, παρέμεινε σε κατοικών περιορισμό και επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές όταν παρουσίασε συμπτωματολογία. Ήδη έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών για να γίνουν οι εξειδικευμένες εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 49 επιβεβαιωμένα περιστατικά, τα 27 ήταν επαφές από τον κύκλο ατόμων που ήδη βρέθηκαν θετικά στον ιό και ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το Υπουργείο μάλιστα προέβηκε σε συστάσεις προς το κοινό, υποδεικνύοντας πως η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων καθορίζεται βάσει των πρωτοκόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και κατόπιν ιεράρχησης των πραγματικών αναγκών. Γι' αυτό το λόγο καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται την κρίση των επαγγελματιών υγείας, αφού και σε παγκόσμιο επίπεδο ο ειδικός εξοπλισμός έχει αρχίσει να παρουσιάζει ελλείψεις. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Πάφου έχουν προκαλέσει πανικό ανάμεσα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσηλευτές καλούν το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει άμεσα μέτρα, αφού καταγγέλουν υποστελέχωση και έλλειψη του ειδικού εξοπλισμού που χρειάζονται για να εξετάζουν τους ασθενείς. Υπάρχουν περίπου 110 νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα και σε αυτοπεριορισμό. Περίπου 60 νοσηλευτές οι οποίοι έχουν απομονωθεί από το περιστατικό το οποίο είχε συμβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και παράλληλα ακόμα 50 νοσηλευτές οι οποίοι έχουν απομονωθεί, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με το θετικό κρούσμα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Στην Πάφο ειδικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο όπως περιγράφουν. Υπάρχει πρόβλημα με τον εξοπλισμό. Όπως σας έχω προαναφέρει, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου δεν υπάρχει ο ενδεικνυόμενος εξοπλισμός. Χρησιμοποιείται εξοπλισμός χειρουργείου. Σε κάποιες άλλες επαρχίες έχουν γίνει αναφορές ότι ο εξοπλισμός δίνεται πολύ περιορισμένο με το σταγονόμετρο, αν μπορούσα να πω. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από την πλευρά του ευχαρίστησε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, επισημένοντας πως μέσα από την συνεργασία όλων η Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Όσον αφορά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, υπάρχει ένα απόθεμα. Έχει συζητηθεί σήμερα με όλες τις συντεχνίες. Θα γίνει κατανομή σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια ανάλογα με τα περιστατικά τα οποία περιθάλπουν, να γίνεται ορθή διαχείριση και αναμένονται και άλλα αναλώσιμα τα οποία έχουν παραγγελθεί. Υποδεικνύοντας παράλληλα πως ήδη στάλθηκαν και νέα αναλώσιμα για τις ενδεδειγμένες εξετάσεις στο νοσοκομείο Πάφου, τα οποία βρίσκονταν σε έλλειψη. Να δούμε τώρα τα νεότερα.